σήμερα θα παίξουμε ένα παιχνίδι μυαλού που θα πρέπει να λύσω διάφορα μυστήρια σε διάφορες καταστάσεις. Όπως για παράδειγμα, πού είναι η γκόμενα αυτού εδώ πέρα του περίεργου τύπου. Γενικά δεν ξέρω ποιος ζωγράφησε αυτό το παιχνίδι, αλλά έχει κάνει τις πιο καταραμένες ζωγραφιές που έχω δει ποτέ. Τι έχει πάθει αυτή η κοπέλα. Και με τη μία ξεκινάμε και είναι εδώ πέρα αυτή η κοπέλα που ψάχνει να βρει πού είναι η ερωμένη του αγοριού της. Και από ό,τι φαίνεται, μπρο, δεν μπλέκεις με αυτή την κοπέλα. Από ό,τι βλέπετε εδώ πέρα, άνετα το δέρνει αυτόν τον τύπο για πλάκα. Και βλέπω ήδη κάτι μάτια εδώ πέρα κάτω, αν και είναι πράσινα και περίεργα. Ελπίζω να μην είναι αυτή η κοπέλα. Και από την άλλη βλέπω εδώ πέρα κάτι τα κουνάκια. Θα δοκιμάσω να επιλέξω αυτό. Α, μια γατούλα. Εντάξει, πάλι καλά. Τότε σίγουρα είναι εδώ πέρα πίσω. Νάτι, νάτι. Όχι ρε μπρο, με τη μάνα της πήγες. Ποια είναι αυτή ρε μπρο? Ποιο παιδί έκανε φάρσα στην καθηγήτρια? Και από ό,τι βλέπουμε εδώ πέρα κάποιος έβαλε κόλλα στην κούπα της. Και έχουμε αυτό εδώ πέρα τα τρία παιδιά, τα οποία το ένα είναι πιο περίεργο από το άλλο. Τι να ξεκινήσω, με αυτό? Με αυτόν που την κοιτάει έτσι ή με αυτόν? Δεν θέλω καν να μιλήσω για αυτό το παιδί. Αλλά το βλέπουμε ήδη ξεκάθαρα εδώ πέρα ότι είναι το Α. Οπότε πατάμε το Α. Και μου λέει να δείξω τα στοιχεία μου. Τα στοιχεία μου είναι αυτά. Εδώ και Α. Εντάξει. Ας τους τρομάξουμε. Και είναι εδώ πέρα ένα ζευγαράκι και ο τύπος του μεταξύ έχει ζωγραφίσει μουσια. Αλλά η κοπέλα δίπλα δεν ξέρω. Πολύ χαριτωμένη, μ' αρέσει. Φοράει και τα άστρο μπούτσα από κάτω. Και πώς θα τους τρομάξουμε, ξέρω εγώ. Άνοιξε τηλεόραση και wow. Wow, bro, από το The Ring. Πω, πω, πόσο τη φοβόμουν αυτή όταν ήμουν μικρός. Ωραία, κοπέλα μου, βγες μία έξω. Α, να, οκ, okay, πάτε βγάλουμε έξω. Wow! Γιατί δεν κινούμαστε? Ξέρω εγώ, άμα πιάσουμε το αμάξι και το κουνήσουμε. Βρουμ, βρουμ, βρουμ. Όπα, κάτι έχει μπροστά. Άλλο αμάξι. Α, επειδή κοιμάται ρε μπρο η κοπέλα. Ξύπνα μωρή. Ξύπνα μωρή, τι κάνεις? Ποιο από αυτά δεν είναι παγωτά? Και έχουμε τρία σκατά. Κανένα ρε μπρο, αυτά είναι σκατά, δεν είναι παγωτά. Α, ο ήλιος. Άμα βάλουμε τον ήλιο κοντά, θα λιώσουν τα παγωτά και θα μείνουν τα σκατά. Όντως είναι σκατά, μπρο. Ποιος είναι βαρεμένος? Και είναι εδώ πέρα τρεις τυπάδες οι οποίοι κρατάνε ένα κούτσουρο στα χέρια τους. Από τους τρεις αυτούς, βαρεμένος φαίνεται ο τελευταίος, γιατί είναι απλά χαμογελαστός και κοιτάει αλλού. Ενώ οι άλλοι είναι συγκεντρωμένοι. Πρέπει να πάμε το κούτσουρο στο μέρος του. Μπορούμε να το σηκώσουμε. Ω! Αυτό στη μέση. Τι έγινε, οι άλλοι μόνο το κρατάνε και πετάνε? Εσύ γιατί δεν πετάς μαζί τους? Χάρι Πότερ. Τι θα το κάνεις με μαγικά? Ο Βίτα είναι λοιπόν. Ο Χάρι Πότερ. Ποιος είναι πλούσιος? Και είναι τρεις τύποι που λογικά είναι στη φυλακή. Wow, άλλο τι τρώει είναι μπρο Wagyu στη φυλακή? Τι στο καλό? Δώσε τώρα τρελέ στο μεσαίο να το φάει. Αφού θα σε φάει και εσά στο τέλος. Εδώ πέρα ο Jeff Bezos. Δεν αναρωτιέμαι γιατί είναι στη φυλακή. Πάντα μου φαίνεται ότι είναι περίεργος ο Jeff Bezos. Αλλά επειδή είμαι σίγουρος ότι αυτό το παιχνίδι δουλεύει με τα στερεότυπα, πιστεύω ότι είναι ο Σι. Γιατί πίνει κρασί μαζί με το φαγητό του. Και είμαι σίγουρος ότι είναι αυτός, μπρο. Θα επιλέξω το κρασί. Όχι, δεν δουλεύει. Λοιπόν. Ότι έχει κινητό σε φυλακή, άρα είναι πλούσιος. Τέλος πάντων, το Σι. Θες να με υποστηρίξεις, κάνε ένα like στο βίντεο. Ποια είναι η κοπέλα του? Και είναι αυτός εδώ πέρα ο όμορφος τύπος. Και αυτές οι τρεις, βασικά δύο όμορφες κοπέλες. Αυτή στη μέση με τρομάζει, μπρο, μόνο από το βλέμμα. Και τι κάνω, σμάσορ πα στις κοπέλες στα παιχνίδια κάθε φορά. Α, λοιπόν, μπορεί να είναι αυτή η κοπέλα του? Όχι. Μπορεί να είναι αυτή η κοπέλα του? Όχι. Κάτσε ρε μπρο, πώς μπορούμε να το καταλάβουμε ποια είναι η κοπέλα του? Λοιπόν, θα έχει κάτι matching. Πώς ρε μπρο είναι αυτό εδώ πέρα η κοπέλα του? Μήπως τα έχει με έναν φίνικα? Ξέρω εγώ, 2023 έχουμε. Έχω ακούσει απίστευτα πράγματα αυτή τη χρονιά. Ξέρω εγώ, μήπως είναι αυτή η κοπέλα του? Ναι. Γιατί όμως? Και από τις δύο είναι κακιά δασκάλα. Αυτή είναι σίγουρα bad teacher. Είναι buddy. Γιατί μιλάω στον Κασάνδρο? Τι αυτή η φάτσα είναι αυτή η fat. Από εδώ αυτή όμως φαίνεται ξεκάθαρα, μπρο. Με τον τρόπο που κρατάει και το χάρακα, είναι έτοιμη να του χώσει τώρα μια χαρακιά έτσι. Μπάω! Στη μούρη του παιδιού. Αλλά λοιπόν, μπορούμε να μάθουμε εδώ να πάρουμε κάποια στοιχεία. Όπα. Έχει βγάλει A plus και αυτό έχει βγάλει D. Δεν ξέρω, ρε μπρο, αλλά εγώ πιστεύω ότι η B είναι κακιά καθηγήτρια. Η Α ίσα ίσα μακάρι να την είχα κι εγώ. Και εγώ βασικά μα την είχα αυτή δασκάλα. A plus θα είχα παντού, δεν γίνεται. Θα ντρεπόμουν με αυτή τη δασκάλα να είχα D. Μόνο ένα D θα έδινα σε αυτή τη δασκάλα. Αλλά σίγουρα δεν θα ήταν στο γραπτό μου. Οπότε B. Wow. Ποιος είναι το βαμπύρ? Τι φάτσες είναι αυτές όλες, ρε μπρο? Αυτός τι έχει πάθει ακριβώς? Τα έχει δει όλα. Σίγουρα τα έχει πιει κιόλας. Αυτός τι στάση έχει πάρει, γιατί έχει κάτσει έτσι? Και γιατί ο αστυνομικός μοιάζει σε ένα γλυκούλι ποτσέπι? Τι γίνεται εδώ πέρα? Λοιπόν, άμα κλείσουμε το φως. Όχι, δεν. Ο αστυνομικός είναι ο βαμπύρ. Ποιος από τους δύο θα δραπετεύσει από τη φυλακή? Εγώ. Όπα. Όπα! Άρα ο Α έχει κάνει ήδη το τούνελ του El Chapo. Πάμε λίγο, Α, ωραίος. Καλή απόδραση. Ήρθε η ώρα να χάσεις κιλά, φίλε μου εσύ, που φοράς και μπλούζα μπάσκετ. Πώς μπορούμε να το γυμνάσουμε τώρα αυτό? Να το κουνήσουμε τα πόδια. Γιατί μπορούμε να το κουνήσουμε αυτό? Να. Λοιπόν, άμα σε κουνάμε έτσι. Όπα, μπρο, έχει χάσει κιλά. Βοήθησε τον bodybuilder. Wow, αυτός ο bodybuilder έσκασε από το 1950, μπρο. Πώς είναι έτσι? Τι πρέπει να του κάνω, του σηκώσω τα βάρη. Μπορώ να του βγάλω τα βάρη. Λοιπόν, θα βγάζω. Έλα, κι άλλο βοήθεια, ρε μπρο. Bodybuilder, μπρο. Έστω, άντε, το ένα μόνο.
Εντάξει. Ας τα βγάλω όλα, ρε μπρο. Πιανή κοπέλα είναι η σειρά να παντρευτεί. Ω, και παντρεύτηκε. Καλά, Στέφανα. Όχι, βασικά αυτό κάνανε. Να ζήσετε, να ευτυχίσετε και των παιδιών. Και των παιδιών. Γιατί μιλάω στα παιχνίδια, μπρο. Γιατί μιλάω στα παιχνίδια. Έχω τρυπάρει. Λοιπόν, έτσι όπως θα το πετάξει, θα το πιάσει. Εσύ. Ωραία, το βρήκα. Ό,τι πιο ηλίθιο προ αυτό το παιχνίδι. Όχι, όχι αυτό. Όχι, αυτό πονάει. Δεν θέλω να τη βλέπω. Κόψε το χέρι σου, κοπέλα μου. Κόψε το και πάρε καινούριο. Ποιος κλέβει στο τεστ. Και έχουμε εδώ τέσσερα παιδάκια. Και κοίτα, έτσι όπως σας βλέπω, αυτή η κοπέλα φαίνεται πολύ πονηρή. Λοιπόν, οκ, ήταν εκείνος όντως. Ποιος λέει ψέματα. Και εδώ πέρα ένας τύπος που είναι έτοιμος να πεθάνει. Και μάλλον έχει πολύ πρίκα, γιατί δύο κοπέλες τσακώνονται για το ποια είναι η γυναίκα του. Λέει ψέματα, εγώ είμαι η γυναίκα σου. Και η άλλη λέει, μα έχουμε δύο παιδιά μαζί. Γιατί πάει από εδώ. Όπα μπαμπά. Όπα ρε μπρο, τα παιδιά είναι ίδια αυτός. Όπα μπρο, ξέρεις τι. Πήγαινε με αυτήν εδώ πέρα, κάνετε παιδιά και να ευχηθείς να μην βγουν σαν και σένα. Και τώρα αυτά εδώ πέρα θα τρώνε πολύ μπούλινγκ στο σχολείο, να ξέρεις. Κρίμα είναι. Την αλφα, την αλφα. Α, όχι, ποια λέει ψέματα. Τη β' έπρεπε να πω. Έπρεπε να το σώσω. Βοήθησε τους να βρουν το δαχτυλίδι. Ω, και να είναι πάλι ο Φίνικας εδώ πέρα. Μήπως ο Φίνικας έχει αυτή τη φορά το δαχτυλίδι. Όχι, ο σκύλος. Όχι. Το μπολάκι. Άμα φας το πόδι της γυναίκας, μήπως είναι στο πόδι της γυναίκας. Το βάλουμε πάνω στο Φίνικα. Ω, τέλειος ο σκύλος πάνω στο Φίνικα. Ρε, ανέβηκε ο σκύλος ο Φίνικα. Ρε, σώστε τον, ρε. Άσε το δαχτυλίδι τώρα. Άσε, τρελέ μου. Δεν σου δίνει κανείς σημασία. Έλα εδώ και φάει το φαγητό σου. Wow! Και έχεσαι το δαχτυλίδι. Εσύ το είχες. Θα σε βάλω την πορεία. Ξαναβάλω πάνω στο Φίνικα. Ορίστε, παιδιά, το βρήκαμε. Ναι, και χαίρεστε. Βλαμμένοι μέσα σκατά ήταν. Πείτε εδώ τουλάχιστον. Ποιος είναι ο άντρας της. Και είναι εδώ πέρα τρεις τυπάδες που καταζητούνται. Ωραίους άντρες είχες, φίλοι μου. Όπα. Τι είναι αυτό? Α, οκ, πάλι καλά, έχεις κανονικό άντρα. Ποια βρίσκεται σε κίνδυνο? Όπα ρε μπρο, πόσες έχουν πιάσει τις κοπέλες. Τι βλέμμα είναι αυτό, τώρα ξέρω εγώ. Και οι δύο βρίσκονται σε κίνδυνο, μπρο. Ακόμα και εγώ που το βλέπω αυτό βρίσκομαι σε κίνδυνο. Τι βλέμματα είναι αυτά? Λοιπόν, μπορώ να κουνήσω κάτι εδώ πέρα? Όχι, αυτό πίσω τι είναι, ρε μπρο? Ο καθρέφτης. Οκ, ο ένας έχει λουλούδια. Και ο άλλος έχει μαχαίρι. Εσύ! Να το! Ας το καλό! Βοήθησε τον άντρα να φύγει από το δωμάτιο! Και έχει τρεις πόρτες εδώ πέρα, οι οποίες τρεις πόρτες η μία είναι χειρότερη από την άλλη. Και εδώ πέρα ο τύπος έχει μαζί του ένα κουβά και σκηνή. Λοιπόν, άμα δέσει τον κουβά με το σκηνή. Λοιπόν, δέσε τον τίγρη. Δέσε τον εαυτό σου. Ω, λοιπόν, πάρε τον κουβά. Α, μπράβο, μπράβο. Τώρα λοιπόν, βάλε νερό στον κουβά. Σβήσε τη φωτιά. Βάλε και άλλο νερό. Σβήσε τελείως, να είμαστε σίγουροι. Και παίρνει από εκεί. Wow, εδώ πέρα δεν έχω ιδέα τι βλέπω ακριβώς. Είναι ένας τύπος που έχει μπρίζες στο μυαλό του και μπρίζα στην καρδιά του. Και πρέπει μάλλον να συνδέσουμε ένα από τα δύο στην πρίζα. Λοιπόν, να συνδέσω το μυαλό του στην πρίζα. Και αυτό θα το συνδέσω στην κοπέλα το στόμα. Κλαίει επειδή χρησιμοποιεί το μυαλό του. Άμα χρησιμοποιήσει την καρδιά του, πάλι κλαίει. Τι πρέπει να κάνω, κοπέλα μου? Τα σύνδεσα και τα δύο μαζί και θα τα βάλω στην πρίζα. Και χάρηκε. Κοπέλα μου με το ρόμπο κοπτάχης, γιατί βάζεις την πρίζα το μυαλό του και την καρδιά του? Ποια είναι έγκυος? Και έχουμε τρεις κοπέλες με το πιο περίεργο βλέμμα. Δεν ξέρω ακριβώς τι κοιτάνε, τι έχει από αυτή την πλευρά εδώ πέρα. Αλλά ναι, ξέρω εγώ, μπορούμε να ανοίξουμε τα πόδια τους για να δούμε. Τι να δούμε, ξέρω εγώ. Σηκώστε τα φουστάνια σας, κοπέλα. Εσύ είσαι όντως έγκυος. Εσύ λοιπόν. Κάνε subscribe τώρα. Ποια λέει ψέματα? Και λέει νοσοκόμα, δεν είσαι έγκυος. Και λέει κοπέλα, μα είμαι 8 μηνών. Έγκυος. Και βλέπουμε ξεκάθαρα τη μεταξύ εδώ πέρα. Κάτσε το πιάσουμε κιόλα. Α, είναι έγκυο. Πάρε μπρόκο. Νοσοκόμο, λες ψέματα. Να το μωρό εδώ πέρα. Εγώ το βλέπω. Μήπως να γίνω εγώ νοσοκόμο. Ποια από τις τρεις είναι βαμπύρ? Και είναι τρεις κοπέλες που κάνουν ισκιοθεραπεία, γιατί δεν είναι στον ήλιο. Και εντωμεταξύ τρεις κοπέλες και έχουν μόνο ένα ζευγάρι παντόφλες. Άρα αυτή που φοράει τις παντόφλες είναι βαμπύρ. Άρα αυτή είναι βαμπύρ. Για να είναι από αυτή τη μεριά οι παντόφλες. Αλλά απ' την άλλη αυτή τρώει κάτι, αυτή πίνει κάτι. Του θα μπορούσε να ήταν και βέβαια και αίμα αυτό που πίνει. Και αυτή δεν κάνει τίποτα. Απλά αράζει. Άσε που είναι λίγο η πατούσα της στον ήλιο. Οπότε αν ήταν βαμπύρ, θα πουλούσε τα δαχτυλάκια των ποντιών. Μπορούμε να βγάλουμε τις ομπρέλες. Okay. Ποια έκλεψε κάτι πολύτιμο που είχε εδώ μέσα? Είναι αυτή εδώ πέρα η κοπέλα και αυτή εδώ η κοπέλα. Κάτσε, αυτή φοράει κάτι εδώ μεταξύ. Αυτή φοράει τι είναι? Ξέρω εγώ, μήπως θα τις ψάξουμε. Από το ρολόι. Κάτσε, άμα πάμε πίσω την ώρα, τι θα γίνει, ρε μπρο? Πάμε πίσω την ώρα. Πίσω. Και την έκλεψε κάποιος άλλος. Ό,τι να είναι. Πιανή στο αγόρι είναι πλούσιο. Και εδώ πέρα αυτή η κοπέλα φλεξάρει τα VV Diamonds που φοράει στα χέρια της. Και αυτή εδώ πέρα φοράει ένα μενταγιόν. Φαίνεται πολύ ωραίο και πλούσιο. Και αυτή μπορεί να φοράει Rick Owens από πάνω μέσα.
μέχρι κάτω. Τώρα δεν ξέρω, ρε, μπρο, ποια μπορεί να είναι. Τι είναι αυτό το δαχτυλίδι, κοπέλα μου. 500 κάπα, αυτό πόσο κάνει. 300 κάπα, εσένα, τα παπούτσια σου, η τσάντα σου. Οκ, 1 εκατομμύριο. Και νομίζω και τα τρία κορίτσια έχουν πλούσιο αγόρι. Άρα τέλος πάντων, είναι τόσο ηλίθιο το παιχνίδι που πρέπει να διαλέξω το C. Γιατί είναι ηλίθιο. Είναι ηλίθιο το παιχνίδι. Level 30. Βοήθησε εδώ πέρα την κοπέλα να επιβιώσει από το δικέφαλο φίδι και τον τίγρη και τους αλιγάτορες FLG. You know what it is. Τι θα κάνω, ρε μπρο, ξέρω εγώ. Πιάσει το φίδι και να παίξουν ξύλο. Και όχι, αυτό ήταν, μπρο, τα παρατάω. Εντάξει, ό,τι πιο ηλίθιο έχω παίξει ποτέ στη ζωή μου. Level 31. Ποια λέει ψέμα. Είναι μόνο 15. Είμαι 30. Για να δούμε τι κρύβει στην κοιλιά σου, κοπέλα μου. Βγάλε την κοιλιά σου έξω να δούμε, κοπέλα μου. Τη φάτσα σου, σένα, γιατί είναι τόσο στραβή και μοιάζει στην Κλεοπάτρα. Και το στόμα σου τι έχει πάθει ακριβώς. Όπα, και σένα το στόμα σου τι έχει πάθει. Γιατί είσαι όλες μαγωμένες. Όπα, νάτι, 30 χρονών λέει. Αυτή λέει ψέματα. Άντε, μωρή μαγωμένη, φύγει από εδώ. Ας το καλό, τι παίζω, ρε μπρο, δεν αντέχω άλλο με τις βλακίες. Κάνε subscribe τώρα.